Παρακαλώ. Το χρόνο. Δεν έχω να μιλάω ακόμα. Λοιπόν, να πάμε το χρονόμετρο ξανά και απαντά ο κύριος Μαϊμαράκης. Κυρία Δρέμη, χαίρομαι που με βάση την εξωτερική πολιτική με ρωτάτε πάλι για την οικονομία. Να σας πω ότι από μένα θα ακούτε μόνο αλήθειες και θα λέω αλήθειες. Λοιπόν, σας απαντώ. Δεν υποσχέθηκα τίποτα και δεν θα λιάνουμε τίποτα εάν τον πρώτο χρόνο ειδικά δεν προσπαθήσουμε και δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αρκετά από αυτά που αναφέρονται στο μνημόνιο. Τι αναφέρει το μνημόνιο ως πρώτο σκέλος, μεταρρυθμίσεις, αναδιαρθρώσεις, ιδιωτικοποιήσεις. Ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι δεν μπορεί να τις κάνει και όσες εμείς προχωρήσαμε τις σταμάτησε. Εμείς είμαστε εκείνοι που τις είχαμε ξεκινήσει και που τις πιστεύουμε και μπορούμε να τις κάνουμε. Δεύτερον, τι αναφέρει το μνημόνιο, τους στόχους τους φορολογικούς. Άρα λοιπόν το πώς θα πιάσουμε αυτούς τους στόχους είναι εθνική πολιτική. Εάν λοιπόν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο παρουσιάσουμε τον προϋπολογισμό, ξεμπλοκάρουμε τα μεγάλα έργα, να είστε σίγουροι από τη στιγμή που θα επιχειρήσουμε το Φεβρουάριο-Μάρτιο και θα παρουσιάσουμε και το έργο ανάπτυξης της χώρας, από τότε και μετά πηγαίνοντας στην Ευρώπη θα μπορέσουμε, αφού έχουμε εκπέμψει οχταμήνου, να συζητήσουμε μαζί τους. Η Ευρώπη δεν θέλει να μας σκοτώσει. Αυτό το λέει ο κύριος Τσίπρας. Αυτός λέει ότι έχει όλους αυτούς εκεί με τα γαμψά νύχια και το Σόιμπλε και τη Μέρκελ που τώρα έχει γίνει και κολλητό και τον διάβασα πάλι, μας το φορτώνει σε μας. Η Ευρώπη θέλει να υπάρχει Ελλάδα. Η Ευρώπη έχει προχωρήσει. Η Ευρώπη έχει πάει σε ποσοτική χαλάρωση. Η Ευρώπη συζητά πόσοι φορολογικοί συντελεστές θα είναι ενιαίες σε όλες τις χώρες. Η Ευρώπη θέλει να ανταγωνιζόμαστε τις άλλες οικονομίες. Ο κ. Τσίπρας δεν τα έχει καταλάβει αυτά και νομίζει ότι η Ευρώπη έχει μείνει πολύ πίσω. Η Ευρώπη μας έχει φορέσει και ένα καπέλο. Δηλαδή, μόνο το δίμηνο, αν θέλετε, Ιουλίου-Αυγούστου. Η φορολογική επιβάρυνση είναι 3,5 δις και αθρηστικά είναι κοντά, αν υπολογίζουμε, κοντά στα 12 δις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο κόσμος περιμένει από εσάς να ακούει και από εσάς και από τον κύριο Τσίπρα να ακούσει τι θα γίνει από Δευτέρας με τον έμφυα. Έτσι, αυτό ότι το καπέλο της διετίας. Υπάρχει πιθανότητα για αλλαγές και ποιες. Πώς θα ανταποκριθούν, αν μπαίνετε στον κόπο τους οι φορολογούμενοι, στα δυσβάσταχτα φάρη που φέρνει η αναδρομική αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Δηλαδή, αυτά περιμένει ο κόσμος. Κύριε Αντρέμη, εγώ λοιπόν σας απαντώ ξεκάθαρα. Όπως είπατε, το μήνυμα από την Ευρώπη είχε έρθει. Αυτά υπεγράφησαν πριν ένα μήνα. Αυτά θέλει να γλιτώσει. Γι' αυτό φεύγει. Γι' αυτό δραπετεύει. Γι' αυτό θέλει να μην μετέχει ούτε στην επόμενη κυβέρνηση, εφόσον θα είναι δεύτερο κόμμα. Για να μην αναλάβει ευθύνες γι' αυτό. Είμαι έτοιμος να τις αναλάβουμε. Είμαι έτοιμος με όλους αυτούς τους ικανούς και άξιους και αποφασισμένους να προχωρήσουμε για ένα εξάμηνο. Δεν υπόσχομαι λοιπόν τίποτα για αυτό το εξάμηνο. Ούτε για τους αγρότες. Να... Ούτε για τίποτα. Ορίστε. Ούτε για τους αγρότες. Ω, περιμένετε. Άπα. Για τους αγρότες ήταν προεκλογικό και δεν έχει ψηφιστεί. Είπα, δεν υπόσχομαι τίποτα για αυτά που έχει ψηφιστεί. Αυτά όλα που λέτε τώρα έχουν ψηφιστεί. Στο μνημόνιο ξέρετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολλές για την παιδεία και πάρα πολλές για την υγεία που πρέπει να ψηφιστούν. Αυτά όλα που μας λέει τα ψήφισε. Όλα τα δημοσιονομικά έχουν ψηφιστεί. Εκτός από τους αγρότες που αναφέρετε και κάποια ακόμα. Τα υπόλοιπα των 5,5-7 δις έχουν ψηφιστεί.